Γεια σας και από μένα. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Μελιτά για την πολύ όμορφη παρουσίαση και για το ποίημα. Και όλοι βλέπετε τι έχασε το ελληνικό και παγκόσμιο μπάσκετ. Η επιληψία, λοιπόν. Η επιληψία είναι ίσως το συχνότερο σοβαρό νευρολογικό πρόβλημα. Υπολογίζεται ότι 1 στους 100 ανθρώπους σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, ανεξαρτήτως φυλής, φύλου, χρώματος, εθνικότητας, οικονομικής ή κοινωνικής κατάστασης, πάσχει από επιληψία. Είναι μία ασθένεια που τη γνωρίζουμε εδώ και χιλιετίες και έχει συνδεθεί άρρηκτα με τα φυσικό, με δυσιδαιμονίες και με προκαταλήψεις. Πριν ξεκινήσουμε λοιπόν αυτή τη μικρή ιστορική αναδρομή, θα ήθελα να διευκρινίσουμε 2 όρους. Τι είναι επιληψία και τι είναι επιληπτική κρίση. Η επιληπτική κρίση οφείλεται σε μία παθολογική ρυθμική εκφόρτιση μιας ομάδας νευρώνων στο φλοιό του εγκεφάλου μας. Είναι ένα βραχυκύκλωμα δηλαδή, που συμβαίνει μέσα στο μυαλό μας. Αυτό λοιπόν έχει ως αποτέλεσμα μία ευνίδια και παροδική κατάσταση που εμφανίζεται με κινητικές, αισθητικές ή ψυχικές εκδηλώσεις. Η επιληπτική κρίση είναι ένα σύμπτωμα. Είναι σαν τον πυρετό ή σαν τον πονόλεμο. Αν κάποιος πάθει υπογλυκαιμία, μπορεί να κάνει επιληπτική κρίση. Αν πέσει το νάτριο στο αίμα μας, επίσης. Αν πάθουμε κεφαλικό, εγκεφαλίτιδα, μηνυγκίτιδα, αν έχουμε έναν όγκο, αν χτυπήσουμε το κεφάλι μας, μπορεί να συμβεί μια επιληπτική κρίση. Η επιληψία είναι η νόσος. Και για να χαρακτηριστεί κάποιος ότι έχει επιληψία, θα πρέπει να έχει κάνει στη ζωή του 2 τουλάχιστον επιληπτικές κρίσεις, χωρίς άμεσα αναγνωρίσιμο αίτιο. Σαν αυτά που είπαμε πριν. Και αφού ξεκαθαρίσαμε αυτές τις 2 έννοιες, ξεκινάμε. Οι πρώτες γραπτές μαρτυρίες για αυτή την νόσο έρχονται από τη Μεσοποταμία και χρονολογούνται το 2700 και το 1000 π.Χ. Είναι πέτρινες πλάκες, πάνω στις οποίες περιγράφονται επιληπτικές κρίσεις και βέβαια δίνεται και η ερμηνεία τους, ότι είναι κάποιος δαίμονας ή κάποιος θεός που μπαίνει μέσα στον άνθρωπο. Στην ίδια περιοχή, στη Μεσοποταμία, γύρω στο 1700 π.Χ., βασιλεύει ο περίφημος Χαμουραμπή. Ο Χαμουραμπή έμεινε στην ιστορία λόγω των νόμων του. Ως νομοθέτης, ήταν ο πρώτος που μας είπε για το τεκμήριο της αθωότητας, αφενός, και αφετέρου είχε πάρα πολύ σκληρές ποινές. Μέσα, λοιπόν, στο σύνταγμά του είχε και ένα άρθρο που έλεγε ότι αν κάποιος πουλήσει ένα σκλάβο σε κάποιον άλλον, αλλά αυτός ο σκλάβος εμφανίσει επιληπτικές κρίσεις τον πρώτο μήνα μετά την πώληση, ο αγοραστής μπορεί να τον επιστρέψει και να πάρει τα χρήματά του πίσω. Άρα, εκτός από νομοθέτης, ήταν ο πρώτος που σκέφτηκε και υλοποίησε την ιδέα της κάρτας αλλαγής. Όχι για εμπορεύματα, όπως την ξέρουμε σήμερα, αλλά για ανθρώπους που πάσχουν από επιληψία. Σε όλους τους λαούς, και στους Σουμέριους, και στους Ινδούς, και στους Κινέζους, και στους Αιγύπτιους, ήταν γνωστή η επιληψία. Και βέβαια, όλοι πίστευαν ότι κάποιο δαιμόνιο ή κάποιος θεός ή η σελήνη επηρέαζε αυτούς τους ανθρώπους. Η Ελλάδα δεν ξέφυγε. Είχαμε τις ίδιες ακριβώς πεπιθήσεις. Ονομάζονταν ιερά νόσος, γιατί οι θεοί έβαζαν το χέρι τους. Ονομάζονταν σεληνιασμός, γιατί τη συνέδεαν με τις διάφορες φάσεις της σελήνης. Ακόμα και Ηράκλεια νόσος, γιατί υπήρχε αυτή η φήμη ότι ο Ηρακλής είχε και αυτός επιληψία. Κάθε θεός είχε εξειδικευτεί σε συγκεκριμένο τύπο κρίσης. Δηλαδή, αν η κρίση ξεκινούσε από τη δεξιά πλευρά του σώματος, υπεύθυνη ήταν η Ήρα. Αν ο ασθενής μας έβγαζε κραυγή, ο Ποσειδώνας. Αν είχαμε κραυγή με κλωτσιά, ο Άρης. Αν κατά τη διάρκεια μιας κρίσης ο ασθενής μας έχανε κόπρανα, υπεύθυνη ήταν η Εκάτη. Προσοχή όμως, και εδώ μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλη εξειδίκευση. Αν τα κόπρανα ήταν μακριά και σφιχτά σαν του πουλιού, είχε βάλει το χέρι του Απόλλωνας. Όλοι αυτοί λοιπόν οι ασθενείς κατέφευγαν στους θεραπευτές της εποχής, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν έναν φοβερό θεραπευτικό τσελεμεντέ, τι πρέπει να τρώει ασθενής, τι δεν πρέπει να τρώει, ξόρκια, καθαρμούς, δεν έπρεπε να φοράει μαύρα, δεν έπρεπε να κάθεται σταυροπόδι, καλή ώρα, και πολλά άλλα τέτοια ευτράπελα. Το 5ο λοιπόν π.Χ. αιώνα ζει ο πατέρας της σύγχρονης ιατρικής, ο Ιπποκράτης. Ο Ιπποκράτης είναι ο πρώτος που είπε ότι, παιδιά, δεν φταίνει η Θεή, δεν φταίει η σελήνη. Είναι άλλη μία νόσος. Και η εξήγηση που έδωσε είναι ότι μέσα μας κυκλοφορεί το φλέγμα, μια παχύρευστη και κρύα ουσία,
που βουλώνει τις φλέβες μας και έτσι δεν φτάνει αέρας στους πνεύμονες, γι' αυτό οι ασθενείς βγάζουν αφρούς, δεν φτάνει αέρας και οξυγόνος στον εγκέφαλο, άρα χάνουμε τις αισθήσεις μας και μετά κάνουμε σπασμούς. Πίστευε ότι ήταν κληρονομική και επίσης ήταν ένας από τους πρώτους που παρατήρησε το εξής, ότι αν κάποιος στρατιώτης χτυπούσε, ας πούμε, στην αριστερή πλευρά του κρανίου του, οι επιληπτικές κρίσεις και σπασμοί εμφανίζονταν στη δεξιά πλευρά. Άρα ήταν και η πρώτη προσπάθεια να χαρτογραφηθεί ο εγκέφαλος. Σε αυτόν οφείλουμε το σύγγραμμα περί ιεράς νόσου, κατά άλλους ερευνητές, ίσως το έγραψε και κάποιος από τους μαθητές του. Στους ρωμαϊκούς χρόνους, η επιληψία πάλι λέγεται ιερά νόσος, morbus sacer ή morbus comitialis. Γιατί, αν κατά τη διάρκεια της συγκλήτου κάποιος συγκλητικός πάθαινε μία κρίση, διακοπτόταν οι εργασίες, όπως καταλαβαίνετε, και θεωρούσαν ότι κάποιο θεόσταλτο μήνυμα είχε έρθει. Τέλος, τη λέγανε morbus cadutus, δηλαδή ο άνθρωπος που πέφτει στο έδαφος. Τελικά, επιληψία και morbus cadutus ήταν οι δύο όροι που επικράτησαν. Η επιληψία προέρχεται από τη λέξη επιλαμβάνω, που σημαίνει καταλαμβάνω, προσβάλλω. Οι Ρωμαίοι, λοιπόν, θεωρούσαν ότι είναι μεταδοτικοί. Οι ασθενείς έπρεπε να είναι απομονωμένοι και όταν ήθελαν να αγοράσουν έναν σκλάβο, του έδιναν στο παζάρι να μυρίσει ένα κομμάτι γαγάτι, ένα είδος λιγνίτη. Αν δεν λιποθυμούσε, τότε τον αγόραζαν. Αλλιώς είχε πρόβλημα. Επίσης πίστευαν ότι αν οι ασθενείς έπιναν αίμα μονομάχων ή των θυμάτων τους, θα θεραπεύονταν. Και υπάρχουν και αναφορές κανιβαλισμού. Έδιναν ανθρώπινες σάρκες και κυρίως σηκώτους στους επιληπτικούς για να γίνουν καλά. Μία δοξασία, πόσο και αν σας φαίνεται περίεργο, έχει φτάσει σε κάποιες χώρες μέχρι τον 20ο αιώνα. Στη συνέχεια, τον δεύτερο μετά Χριστό αιώνα, έχουμε δύο μεγάλους γιατρούς της εποχής, τον Γαλινό και τον Αρετέο. Και εκείνοι κινήθηκαν όσο το δυνατόν πιο ορθολογικά γινόταν, σαν τον Ιπποκράτη. Ο Γαλινός υποστήριζε και αυτός ότι υπάρχει το φλέγμα, η μαύρη χολή, που εμποδίζει το φυσικό πνεύμα να φτάσει στον εγκέφαλο και πιστεύει ότι οι κρίσεις ξεκινούν είτε από τον εγκέφαλο, είτε από το στομάχι, είτε από τα άκρα και στη συνέχεια καταλαμβάνουν όλο το σώμα. Δίνει και αυτός τα δικά του φυτικά προϊόντα, ξύδι, μέλι, χαρούπια, αλλά έχει και τη φαϊνή ιδέα, όταν γίνεται η κρίση, να δένει σφιχτά το άκρο ή τα άκρα που κάναν τους σπασμούς. Αυτή η δοξασία έμεινε μέχρι το Μεσαίωνα, με πολύ πιο δραστικό τρόπο, γιατί ακροτηρίαζαν το χέρι ή το πόδι. Και έτσι αποκλείεται να ξανακουνιόταν. Άρα είχε θεραπευτεί ο ασθενής μας. Ο Αρετέος, απ' την άλλη, λίγο πιο επαναστάτης, έκανε αφαιμάξεις με βδέλες και τρυπανισμό. Ο τρυπανισμός ή κρανιοανάκτρηση είναι μία τεχνική που την ξέρουμε από τους προϊστορικούς χρόνους. Ο Αρετέος, λοιπόν, τι έκανε. Έκανε μία μικρή τρύπα στο κρανίο, έφτανε μέχρι τη μήνυγκα, έβαζε πάνω αλυφές καταπλάσματα ό,τι είχε και όταν επουλώνονταν οι πληγοί, τραβούσε το κακάδι και θεωρούσε ότι ο ασθενής του έγινε καλά. Μέχρι το Μεσαίωνα δεν αλλάζουν σημαντικά πράγματα για την επιληψία και για τους ασθενείς που πάσχουν από αυτήν. Εμπλουτίζεται βέβαια πάρα πολύ ο θεραπευτικός ελεμεντές. Χρησιμοποιούν πάρα πολλά εφάνταστα υλικά, τύφλα να έχει το Master Chef, όπως μυαλά κατσίκας, αίμα χελώνας, αποξηραμένους όρχης χείρου. Και αν ήταν και η εποχή τους, αποξηραμένα κόπρανα πελαργών. Πελαργό δεν βρίσκεις κάθε μέρα, σε αυτό μερικοί ήταν άτυχοι. Επίσης, λουλάκι, το γνωστό λουλάκι που λένε με τα ρούχα, ή θηϊκό χαλκό. Φτάνουμε λοιπόν περίπου στο 15ο αιώνα, είμαστε στο βαθύ Μεσαίωνα και στο σκοταδισμό, όπου δύο ιερείς συγγράφουν το Maleus Malefica. Αυτό ήταν μία πραγματεία με τις ευλογίες πάντα και την υπογραφή του Πάπα, που μας έλεγε ότι υπάρχει μαγεία, μας εξηγούσε πώς θα καταλάβουμε ποια γυναίκα είναι μάγισσα και πώς θα την εξολοθρεύσουμε. Αυτό το βιβλίο έγινε η αφορμή τους επόμενους 1-2 αιώνες να θανατωθούν με μέτριους υπολογισμούς περίπου 20.000 γυναίκες στην πυρά διαπνιγμού ή μετά από τα φοβερά βασανιστήρια. Ένα λοιπόν χαρακτηριστικό των μαγισσών ήταν και οι επιληπτικές κρίσεις. Άρα φαντάζεστε πόσες επιληπτικές γυναίκες έχασαν τη ζωή τους. Στο Μεσαίωνα υπάρχει ακόμα η δοξασία ότι είναι κολλητική ασθένεια. Οι ασθενείς πρέπει να βρίσκονται μακριά από τη γειτονιά τους ή από το χωριό
και την πόλη. Και εννοείται ότι δεν πρέπει να πιάνουν με τα χέρια τους τίποτα ιερό, γιατί θα το μολύνουν. Τον 16ο αιώνα μπαίνουμε στην Αναγέννηση, πάλι δεν αλλάζουν σημαντικά πράγματα. Εδώ όμως ασχολείται και η τέχνη. Ο Ρούμπενς έχει ένα πίνακα, όπου απεικονίζεται ένας άνθρωπος που είναι πεσμένος στο έδαφος, μάλλον κάνει επιληπτική κρίση, αλλά ο Άγιος Ιγνάτιος κάνει το θαύμα του και βγάζει όχι ένα, αλλά δύο δαιμόνια από μέσα του. Αυτό απεικονίζει ο πίνακας. Και επιτέλους φτάνουμε το 18ο αιώνα, την εποχή του διαφωτισμού, του ορθολογισμού, της βιομηχανικής επανάστασης. Τότε οι γιατροί και οι επιστήμονες της εποχής προσπαθούν να δώσουν μία εξήγηση, προσπαθούν να κατατάξουν τις επιληψίες και όσο μπορούν να επέμβουν θεραπευτικά. Ένας από τους πρωτοπόρους γιατρούς και θεωρείται ο πατέρας της επιληπτολογίας, που έζησε το 19ο αιώνα, ήταν ο Τζάκσον. Εκείνος μας έδωσε τον ορισμό της επιληπτικής κρίσης. Προς τιμήν του, ένας τύπος επιληπτικών κρίσεων λέγεται μέχρι και σήμερα Τζαξόνιες και προσπάθησε με πειράματα πια, δηλαδή με επιστημονικά όσο μπορούσε, να βρει γιατί κάνουν οι άνθρωποι επιληπτικές κρίσεις. Μελέτησε πάρα πολύ την ανατομία και τη φυσιολογία του εγκεφάλου, άρα για να βρει λύσεις στην παθολογία της. Εκείνη λοιπόν την εποχή, οι επιληπτικοί νοσηλεύονταν σε άσυλα. Τα άσυλα αρχικά ήταν μέσα στις φυλακές και αργότερα παραρτήματα των φυλακών. Άρα οι επιληπτικοί νοσηλεύονταν μαζί με κακοποιούς, εγκληματίες, ανθρώπους με ψυχιατρικά προβλήματα, ανθρώπους με νοητική υστέρηση και πολλές άλλες νόσους. Τον 16ο-17ο αιώνα, ένας Ελβετός γιατρός, ο Τισό, θεώρησε ότι μία από τις αιτίες της επιληψίας ήταν ο αυνανισμός. Έτσι, φτάνοντας στο 18ο αιώνα, υπήρχαν κάποιοι γιατροί, χειρουργοί, οι οποίοι, βασιζόμενοι σε αυτή τη θεωρία, έκαναν ορχιοκτομές στους άντρες και κλιτοριδεκτομές στις γυναίκες, για να τις απαλλάξουν από τις επιληπτικές κρίσεις. Επίσης, το 18ο και το 19ο αιώνα λέγεται ότι χρησιμοποιήθηκαν πάνω από 300 ουσίες προκειμένου να θεραπεύσουν την επιληψία. Τελικά, η λύση ήταν Βιντάλ Σασούν, 2-1. Θέλανε να μειώσουν τη λίμπιντο στους ασθενείς αυτούς και να μην αυνανίζονται συνέχεια, γιατί ενοχλούνταν οι υπόλοιποι, αφενός και αφετέρου προσπαθούσαν να βρουν λύση και σε επιληπτικές κρίσεις. Τελικά χρησιμοποιήθηκε το βρωμιούχο κάλιο, που είναι όντως ένα κατασταλτικό του κεντρικού νευρικού συστήματος και μειώνει πολύ και τη λίμπιντο. Την παρατήρηση δεν την έκανε κάποιος νευρολόγος της εποχής, ένα από τα μεγάλα και ηχηρά ονόματα, αλλά ένας γυναικολόγος, ο οποίος είδε ότι 13 από τις 14 γυναίκες που παρακολουθούσε, με ιστερική, έτσι την ονόμαζαν τότε, επιληψία, θεραπεύτηκε και τέλος πάντων μειώθηκαν πάρα πολύ οι κρίσεις μετά το βρωμιούχο κάλιο. Ανακοίνωσε τα αποτελέσματά του, βγήκαν στο Lancet που υπήρχε από τότε και βέβαια τη γνώμη του ενστερνίστηκαν και πάρα πολλοί άλλοι συνάδελφοι. Με αποτέλεσμα, λέγεται ότι τον επόμενο χρόνο χρησιμοποιήθηκαν στα άσυλα περίπου 2,5 εκατομμύρια τόνοι βρωμιούχο καλίου. Αυτό όμως τελικά ήταν και ένα έναυσμα. Γιατί μπαίνοντας πια στην επιστήμη και προσπαθώντας να αποδείξουμε διάφορες καταστάσεις και να καταλάβουμε τους υποκείμενους μηχανισμούς, άρχισαν τα πειραματικά μοντέλα, είτε in vitro στο πλακάκι, είτε in vivo στα πειραματόζωα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να εντατικοποιηθούν πάρα πολύ και οι έρευνες για το αντιεπιληπτικό φάρμακο. Και έτσι το 1912 έχουμε την πρώτη ουσία που είναι η φενοβαρβιτάλη, που τη χρησιμοποιούμε μέχρι και σήμερα. Βέβαια, σε όλον αυτόν τον 20ο αιώνα που διανύουμε και στον 21ο μπήκαμε, έχουν βγει περίπου άλλες 40 ουσίες με αντιεπιληπτικές ιδιότητες. Αυτός ήταν ο πρώτος σταθμός στην ιστορία της επιληψίας. Γιατί άλλαξε τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων σε ολόκληρο τον κόσμο. Στη δεκαετία του 30 είχαμε έναν άλλο μεγάλο σταθμό, το δεύτερο σταθμό, είναι η ανακάλυψη του ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος. Ο Μπέργκερ, ένας γερμανός νευρολόγος ψυχίατρος, ήταν ο πρώτος που καταφέρνει και καταγράφει την ηλεκτρική δραστηριότητα του εγκεφάλου στο χαρτί. Το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα ακόμα και σήμερα είναι αναντικατάστατη εξέταση
για τη διάγνωση, την παρακολούθηση και εν γέννη για τη θεραπεία των ασθενών αυτών. Σε όλο τον προηγούμενο αιώνα είχαμε αλματώδεις εξελίξεις σε όλα τα πεδία των επιστημών, στη φυσική, στη χημεία, στη βιολογία, στη γενετική, στην ιατρική απεικόνηση. Πια βλέπουμε με άλλα μάτια τον εγκέφαλο. Έχουμε αξονικές, μαγνητικές, φασματοσκοπίες και πολλά άλλα. Εκτός από τα φάρμακα, άρχισε να χρησιμοποιείται πολύ η χειρουργική θεραπεία της επιληψίας και εφευρέθηκαν συσκευές όπως οι βηματοδότες που έχουν οι ασθενείς με καρδιολογικά προβλήματα, που ανοιχνεύουν και προσπαθούν να σταματήσουν τις κρίσεις. Και ενώ γίνονται όλα αυτά τα καταπληκτικά στην επιστήμη και έχουμε μπει για τα καλά σε μια παρατεταμένη περίοδο αλκιονίδων ημερών, εν τούτηση δεν συμβαδίζει καθόλου η κοινωνία. Το 1975 κυκλοφορεί στην Ελλάδα ένα βιβλίο που λέγεται «Οι 369 συνταγές του Γέροντα Γυμνάσιου». Μεταξύ λοιπόν των κεφαλαίων πιάνει και την επιληψία ή σεληνιασμό, προτρέπει τους αναγνώστες να δουν την ταινία «Ο Εξορκιστής», που είχε βγει λίγα χρόνια πριν, για να καταλάβουν γιατί μιλάμε, και δίνει και πάρα πολύ ωραίες θεραπευτικές λύσεις. Θα σας αναφέρω μόνο μία. Παίρνουμε ένα κοτόπουλο, το σφάζουμε, το ανοίγουμε στα δύο, βγάζουμε γρήγορα τα εντόστια και πριν αυτό κρυώσει, το φοράμε καπέλο. Πώς ήταν ο Τζόι στα φιλαράκια με τη γαλοπούλα που δεν έβγαινε με τίποτα, ακριβώς αυτό. Μάλιστα, θα χρειαστούμε 3 κοτόπουλα, γιατί θα πρέπει όλη η διαδικασία να επαναληφθεί 3 φορές. Και τέλος, ο συγγραφέας σημειώνει ότι έχει πολύ καλά αποτελέσματα στις νεαρές ηλικίες, αλλά στους μεγάλους δεν κάνει και σπουδαία πράγματα. Το 2005 βγαίνει στις κινηματογραφικές αίθουσες μία ταινία που λεγόταν «Ο Εξορκισμός της Έμιλι Ρόουζ». Σαν ταινία, πάτωσε, πήρε κάκιστες κριτικές, αλλά βασίζεται σε μία αληθινή ιστορία. Μιας γυναίκας στη Γερμανία, τη δεκαετία του 60-70, η οποία στην εφηβεία της ξεκινάει και κάνει επιληπτικές κρίσεις. Γίνεται η διάγνωση της επιληψίας, παίρνει φάρμακα που δυστυχώς δεν έφεραν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Οπότε η ίδια και οι γονείς της είναι πια πεπισμένοι ότι την έχουν κυριεύσει τα δαιμόνια. Φτάνουν 2 ιερείς στο σπίτι και ξεκινάει η διαδικασία του εξορκισμού. Για να μην τα πολυλογώ, σε λιγότερο από ένα χρόνο η γυναίκα αυτή πέθανε, υποσιτισμένη, περίπου 30 κιλά, αφυδατωμένη και με πάρα πολλά κατάγματα στα χέρια και στα πόδια, κυρίως στα πόδια από τις γονικλησίες, μετά από 67 εξορκισμούς. Παρόμοιες καταστάσεις ζούμε μέχρι τη δεκαετία του 70 και στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Γερμανία, την Αγγλία, τη Σουηδία και σε πολλές άλλες χώρες. Μέχρι τη δεκαετία του 70 απαγορεύονταν στους ανθρώπους με επιληψία να παντρευτούν. Μέχρι τη δεκαετία του 60 στηρώνονταν γυναίκες για να μην κάνουν παιδιά που μπορούν να τους μεταδώσουν την νόσο. Μέχρι το 70 απαγορεύονταν στους ασθενείς με επιληψία να πηγαίνουν σε σημεία που συγχρονίζονταν και άλλοι άνθρωποι. Δηλαδή στο σινεμά, στο θέατρο, στον κινηματογράφο. Όπως βλέπουμε λοιπόν, έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω κοινωνικά. Ακόμα και σήμερα, οι ασθενείς αυτοί εμφανίζουν πολύ υψηλότερα ποσοστά κατάθλιψης, άγχους, υποαπασχόλησης, ανεργίας σε σχέση με το γενικό πληθυσμό ή και με ασθενείς με παρόμοια νοσήματα. Υπάρχει η λανθασμένη πεποίθηση ότι έχουν πιο χαμηλό IQ από τους συνομιλίκους τους και έχουν και ένα είδος προσωπικότητας που λέγεται επιληπτική προσωπικότητα. Αυτό συμβαίνει εξαιρετικά σπάνια. Επίσης, φαίνεται ότι έχουν πολύ λιγότερες ευκαιρίες να τελειώσουν τη βασική εκπαίδευση, να μπουν στο πανεπιστήμιο ή να ακολουθήσουν ακαδημαϊκή καριέρα. Και αν αυτό σας φαίνεται εξωπραγματικό, το 2005, ενώ ήμουν στον Ευαγγελισμό και έκανα τη διατριβή μου πάνω στην επιληψία, είχαμε ένα νεαρό ασθενή, περίπου 15 χρονών. Τον είχαν διώξει από το σχολείο γιατί έκανε επιληπτικές κρίσεις. Είμαστε το 2005 μετά Χριστόν στο κέντρο της Αθήνας. Να το τονίσω. Επίσης, όπως καταλαβαίνετε, αυτοί οι ασθενείς έχουν αρκετά προβλήματα με τις διαπροσωπικές τους σχέσεις και έχουν υποστεί bullying καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Ευτυχώς, τις τελευταίες δεκαετίες γίνεται και σε τοπικό και σε εθνικό και σε παγκόσμιο επίπεδο μία πολύ μεγάλη προσπάθεια από οργανώσεις κατά της επιληψίας σε συνεργασία με το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας,
που έχει θέσει τρεις βασικούς στόχους. Ο πρώτος είναι να ενημερωθεί τόσο το κοινό όσο και οι επαγγελματίες υγείας για την επιληψία. Το δεύτερο, να βελτιωθεί όσο γίνεται περισσότερο η ποιότητα ζωής των ασθενών αυτών. Και το τρίτο και σημαντικότερο, που ίσως είναι προϋπόθεση και των δύο προηγούμενων, να σπάσει επιτέλους αυτός ο ατέρμονος κύκλος του στίγματος. Να σπάσουν τα στερεότυπα, οι διακρίσεις, οι προκαταλήψεις, οι δυσιδαιμονίες που υπάρχουν μέχρι σήμερα. Ίσως τότε καταφέρουμε να μπούμε και κοινωνικά στις αλκιονίδες μέρες για αυτούς τους ασθενείς με επιληψία. Και τελειώνοντας, θα σας μιλήσω και μάλλον θα σας δείξω κάποιους διάσημους ασθενείς, οι οποίοι τα κατάφεραν πολύ καλά στη ζωή τους, αν και επιληπτικοί. Φημολογείται ότι ο Ιούλιος Κέσαρας ήταν επιληπτικός, ο Ναπολέον Βοναπάρτης, η Έμιλι Ντίκινσον, η γνωστή Αμερικανίδα ποιήτρια, ο Βαν Γκόγκ, ο Φλομπέρ, ο Ιαν Κέρτις, τον Joy Division, ο Έλτον Τζον, μάλλον από τις καταχρήσεις εκείνος, ο Ντοστογεύσκι, που όντας επιληπτικός σκιαγράφησε πάρα πολύ ωραία το χαρακτήρα του πρίγκιπα Μίσκιν στο κλασικό πια βιβλίο «Ο Ηλίθιος». Ο Λένιν, που πιθανόν πέθανε από μια επιληπτική κρίση που δεν σταμάτησε μετά από 50 λεπτά, μια κατάσταση που ονομάζουμε στάτους επιλέπτικους. Ο Πρίνς, ο γνωστός τραγουδιστής. Και ο πολύ κακός πράκτορας στο Μάτριξ, του οποίου πια το όνομα δεν θυμάμαι. Ήρθε λοιπόν η ώρα να μπούμε στις αλκιονίδες μέρες και κοινωνικά και να σπάσουμε το στίγμα. Ευχαριστώ πολύ.